Όταν η κάμπια κοιτάει το φύλλο, η πεταλούδα κοιτάει όλο το δέντρο. What the Bible says is the only way. What the Bible says? Είσαι πολύτιμο στα μάτια του. Γεια σου, είμαι η Μαριάννα Κελετζιάν. Ακόμη ένα What the Bible Says ξεκινά για όλους εσάς που πεινάτε και διψάτε για να ακούσετε το Λόγο του Θεού. Η Γραφή μας λέει στο βιβλίο προς Ρωμαίους 12:2 το να μην προσαρμοζόμαστε στην οτροπία αυτού του κόσμου, αλλά να μεταμορφωνόμαστε διαρκώς προς το καλό, για να μπορούμε να διακρίνουμε ποιο είναι το τέλειο θέλημα του Θεού για τη ζωή μας. Θα ήθελα λοιπόν να προσευχηθώ για τον σημερινό λόγο. Θεέ μου, άνοιξε τις καρδιές μας για να μπορούμε να δεχτούμε τον αληθινό και ζωντανό σου λόγο. Ανανέωσε τη σκέψη μας και βοήθησέ μας στο να σκεφτόμαστε σαν επιτυχημένοι, σαν νικητές και όχι σαν αποτυχημένοι. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσεύχομαι. Αμήν. Για να δει κάποιες αλλαγές στη ζωή του, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ανανεώσει είναι η σκέψη του και ο τρόπος που αντιλαμβάνεται τις καταστάσεις στην καθημερινότητά του. Δεν μπορείς να σκέφτεσαι σαν αποτυχημένος, σαν αποτυχημένη και να περιμένεις να δεις την επιτυχία σε αυτό που θα ήθελες. Περίμενα πως μέχρι σήμερα θα είχαν αλλάξει καταστάσεις στη ζωή μου και του θα είχατε επιθυμητά αποτελέσματα. Αλλά τίποτα! Βλέπω τα χρόνια να περνάνε, να περνάνε και εγώ νιώθω ότι έχω μείνει στάσιμη. Πίστευα πως θα δω το φως στο τούνελ, αλλά τίποτα! Το κεφάλι μου πάει να σπάζει. Ήλπιζα πως τα πράγματα στο γάμο μου θα είχαν φτιάξει μέχρι σήμερα. Αλλά είναι ανυποχώρητος, το ίδιο κι εγώ. Φανταζόμουν ότι θα είχα πάρει το σπίτι των ονείρων μου. Αλλά είμαι γεμάτη χρέη, πώς θα το αγοράσω. Είχα κάνει τα χαρτιά μου για να βγάλω άδεια για να κάνω τη δική μου επιχείρηση. Και δεν μου την έδωσαν τελικά. Και το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι απ' όλα. Το ότι πήρα τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις που είχα κάνει. Και ο γιατρός μου είπε πως δεν μπορώ να κάνω παιδιά. Είμαι σε απελπιστική κατάσταση. Όλα δείχνουν πως δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει η κατάσταση που ζεις. Είναι σαν να σου λέει κάποιος να παραιτηθείς από αυτό που πιστεύεις. Οι πόρτες που περίμενες να ανοίξουν δεν άνοιξαν τελικά. Και όλα γύρω σου σου λένε παρετήσου, τελείωσε, έχει χαθεί κάθε ελπίδα. Η ψυχική πίεση είναι τόσο μεγάλη που προσπαθείς να βρεις δρόμο για να ξεφύγεις, αλλά δεν βλέπεις δρόμο. Σου έχω όμως καλά νέα. Γιατί η Γραφή μας λέει πως ο Θεός άνοιξε δρόμο μέσα στη θάλασσα για να περάσει ο λαός Ισραήλ και να πάει στην απέναντι όχθη. Αν άνοιξε δρόμο τότε για εκείνους, μπορεί να ανοίξει δρόμο σήμερα για σένα. Η κάμπια, το μόνο πράγμα που βλέπει καθημερινά μπροστά της είναι ένα φύλλο και αυτό το φύλλο είναι η καθημερινή της τροφή. Ωστόσο, δεν είναι προορισμένη να παραμείνει μία κάμπια, αλλά μία μέρα να γίνει μία υπέροχη πεταλούδα. Σαν άνθρωποι, είμαστε προορισμένοι να πετάξουμε πάνω από κάθε πρόβλημα και όχι να παραμείνουμε σε αυτό και να παραπονιόμαστε γιατί τα πράγματα δεν ήρθαν με τον τρόπο που τα είχαμε υπολογίσει, με τον τρόπο που τα είχαμε σκεφτεί, την ώρα που τα θέλαμε και με τον τρόπο που τα θέλαμε. Η κάμπια, πριν γίνει πεταλούδα, βρίσκεται στο στάδιο προετοιμασίας και εκεί μεταμορφώνεται για να γίνει αυτό το υπέροχο δημιούργημα που ο Θεός θέλησε να γίνει. Πιστεύω πως ήρθε η ώρα να μπεις και εσύ στη χρυσαλίδα σου και μέρα με τη μέρα να ανανεωθεί η σκέψη σου μέσα από το Λόγο του Θεού για να μπορείς να βλέπεις την ελπίδα εκεί που δεν υπάρχει ελπίδα, να βλέπεις την επιτυχία εκεί που υπάρχει αποτυχία. Ο Λόγος του Θεού δεν με βοηθάει στο να σκέφτομαι θετικά τη ζωή μου. Όχι. Αυτό που χτίζει μέσα μου είναι η πίστη και η σιγουριά πως ό,τι λέει στο λόγο του είναι αλήθεια. Γιατί ό,τι είναι αδύνατο για μένα, ό,τι είναι αδύνατο για τον άνθρωπο, είναι δυνατό για τον Θεό. Το τέλειο θέλημα του Θεού δεν είναι να παραμείνουμε μία κάμπια, αλλά μία μέρα να γίνουμε μία όμορφη πεταλούδα. Αν ο Θεός είναι ικανός να αλλάξει μία κάμπια, τότε μπορεί να αλλάξει κάθε ανέλπιδη κατάσταση στη ζωή σου.
Το blog του What the Bible Says δημιουργήθηκε ειδικά για σένα. Αν δεν έχεις επισκεφτεί το blog, μην αργείς. Πάτα κλικ στο link που θα βρεις στην περιγραφή και πάρε την ψυχική ενδυνάμωση που χρειάζεσαι. Θα ήθελα να σας ευχηθώ έναν δημιουργικό και υπέροχο χειμώνα. Ο Θεός να σας ευλογεί πλουσιοπάροχα και ως την επόμενη φορά, just keep believing.